Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος διακοπής της ηλεκτροδότησης στους καταβλισμούς των σεισμόπληκτων στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας λόγω ληξιπρόθεσμων μονοφύλων ύψους 317.000 ευρώ. Αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος, ο οποίος γίνεται αποδέκτης δεκάδων επιστολών οχλήσεων από τη ΔΕΗ. Στήσεις ένα σωρό χρήματα. Ή μας είχαν πει λοιπόν τότε ότι εμείς θα, όπως σας φέρουμε τους οικίσκους, όπως πληρώνουμε να γίνει κάτω υποδομή για να μπει ο οικίσκος επάνω, αποσχέτευση, το νερό που πήγαμε, όλα αυτά και το ρεύμα. Είπε ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα πληρωθεί από εμάς, από την πολιτεία το ρεύμα. Το ρεύμα δεν πληρώνεται. Δεν έχει πληρωθεί τίποτα μέχρι τώρα. Είναι γύρω στις 317.000. Αυτό το οποίο χρωστάει, ας το πούμε, ο Δήμος χρεώνεται, χρωστάει ο Δήμος. Η ΔΕΗ μας ενοχλεί συνέχεια, μας απειλεί ότι θα κόψει το ρεύμα και θα το κόψει, από ό,τι προβλέπω εγώ, αν θα γίνει, συνολικά στο Δήμο. Γιατί δεν θα κόψει μόνο τους οικίσκους, θα κόψει και εμάς, αφού χρωστάμε εμείς σαν Δήμος. Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης ότι θα αναλάμβανε την κάλυψη της εν λόγω υποχρέωσης και δαπάνης. Εγώ μιλάω με τους υπουργούς, έχουμε στείλει και επιστολές. Λένε εντάξει, δεν θα πληρώσετε ρεύμα, δεν θα πληρώσετε ρεύμα. Ναι, αλλά αυτό το δεν θα πληρώσουμε ρεύμα πρέπει να έρθουν και τα χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο για ένα Δήμο ο οποίος αυτή τη στιγμή σε όλους τους πληγέντες έχει σταματήσει να πληρώνουν τα τέλη. Οι πληγέντες, και από τη μια μεριά. Και από την άλλη, οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει είναι ότι δεν θα πληρώσουν οι άνθρωποι ρεύμα και δικαιολογημένα δεν θα πληρώσουν. Νέα επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς για την κάλυψη του επίμαχου ποσού απέστειλε ο Δήμαρχος, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις εξελίξεις. Εμείς λοιπόν αντιδρούμε, έχουμε κάνει αρκετές επιστολές και ζητάμε να μας ή να μας στείλουμε ένα τεχνικό δελτίο, να μας στείλουν τα χρήματα, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα. Ας τον βρουν λοιπόν τον τρόπο να μας στείλουν τα λεφτά, να μην κρέμεται από πάνω μας η δαμόκλειος πάθη του ΔΔΕ ότι θα κοπεί ή δεν θα κοπεί το ρεύμα. Πότε ξεκίνησε το καμπανάκι προειδοποίηση ότι θα διακοπεί το ρεύμα? Ξεκίνησε από το μόλις μπήκε ο καινούριος χρόνος. Και εμείς μόλις τώρα ενημερωθήκαμε για την επιστολή, για την τέταρτη επιστολή του Δημάρχου προς τους αρμόδιους. Αν αυτό συμβαίνει, είναι ελπιρό που παρά τις τόσες διαβεβαιώσεις η πολιτεία ουσιαστικά δεν μπορεί να λύσει στοιχειώδη ζητήματα διαβίωσης Ευρωπαίων πολιτών. Όπως βλέπετε και εσείς, οι δύο όμως 17 μήνες τα προβλήματα αντί να επιλύονται αυγατίζουν. Οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολιτεία ουσιαστικά εισπράκτορα, ουσιαστικά ανάλγητη προς τους αδύνατους και ανίκανη, για μας ανίκανη ουσιαστικά να επουλώσει πληγές 17 μήνες μετά. Το επίμαχο ζήτημα, καθώς και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 17 μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό, θα τεθούν επιτάπητος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «Η Ελπίδα» στις 12 Μαρτίου. Τις 5.30 ώρα για να συναποφασίσουμε τα επόμενα βήματα και τις δράσεις μας. Δεν είναι ένα μόνο το θέμα. Ήταν η λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων που αν δεν φωνάζαμε θα είχε λήξει η σύμβαση του Οχταμίνου. Είναι η υποστελέχωση του τμήματος του ΔΑΕΦ. Είναι η πενιθρή αναπροσαρμογή του τιμολογίου. Η αργή πρόοδος των κατεδαφίσεων. Οι δεσμεύσεις των λογαριασμών των σεισμοπλήκτων από την αρρωγή. Και αυτό ήταν το γερασάκι στην τούρτα.